Και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τι άλλο, με την τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα, η εθνική μας ΠΑΗ Βραζιλία. Και θα πάω κατευθείαν στον κύριο Γιώργο Χελάκη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, αλλά και στον Ανδρέα Αθανασούλη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Zoungla.gr, να σχολιάσουμε λίγο τον χθεσινό βραδινό αγώνα και το αποτέλεσμα. Κύριε Χελάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, πώς είστε? Το προσπαθούμε. Από χθες το βράδυ ελαφρώς καλύτερα. Ελαφρώς καλύτερα για όλους, πιστεύω, κύριε Χελάκη. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτή η νίκη λειτουργήσε και ως ένα είδος κοινωνικού αναλυτικού. Έτσι. Αν σας είναι εύκολο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν μπορείτε να πλησιάσετε στο ακουστικό σας για να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Έλεγα ότι αυτή η νίκη λειτουργήσε ως ένα είδος κοινωνικού αναλυτικού, το οποίο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ας πούμε, σε απαλλάσσει από τους πόνους των καθημερινών προβλημάτων. Και ήταν κάτι που το είχαμε ανάγκη, ας πούμε, όχι μόνο ως οπαδοί, φύλακες κτλ., αλλά και ως κοινωνία, γιατί την εθνική ομάδα την παρακολουθούν και άνθρωποι που καμία άλλη σχέση δεν έχουν με το ποδόσφαιρο πέρα από αυτή. Και η πρόκριση αυτή είναι μια ανάσα. Έτσι την αντιλαμβάνεται, φαντάζομαι, ο περισσότερος κόσμος. Ακριβώς. Είχαμε πολύ καιρό να νιώσουμε έτσι. Μέχρι να γίνουν τα τελικά στη Βραζιλία και με ένα όνειρο θα γίνουμε έτσι. Θα πάμε εκεί, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι κτλ. Είναι μια ευχάριστη αναμονή. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Ας πούμε, συνέστημα από αυτά που μπορεί να χαρίζει ο αθλητισμός, όχι κάτι άλλο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τον επόμενο αγώνα, κύριε Χελάκη? Τώρα πάμε στα τελικά της Βραζιλίας που θα γίνουν το καλοκαίρι. Θα περιμένουμε να δούμε και την κλήρωση στους ομίλους. Αλλά η εθνική ομάδα με τα δύο αυτά παιχνίδια εναντίον της Ρουμανίας, τα μπαράζ, έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο που δεν έπαιζε παλιότερα, πρέπει να το πούμε. Και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία ότι μπορεί και στο Μουντιάλ να πετύχει κάτι καλό. Δεν φαντασιωνόμαστε βεβαίως τριάμβους όπως αυτός της Πορτογαλίας. Ορισμένα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αντιλαμβάνεστε, να επαναληφθούν. Επειδή όμως το καλοκαίρι θα κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το θρίαμβο, δικαιούμαστε να πιστεύουμε ότι κάτι καλό θα πετύχουμε και στα γήπεδα της Βραζιλίας, που είναι η Μέκα του ποδοσφαίρου. Είναι το πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό ραντεβού όλων των εποχών, κατά τη γνώμη μου, αυτό στο οποίο θα συμμετάσχει η Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τους αντιπάλους μας. Όχι, θα γίνει κλήρωση σε περίπου ένα μήνα και τότε θα μάθουμε τους αντιπάλους μας. Αλλά σημασία έχει το ταξίδι, η διαδρομή και η εθνική θα το κάνει αυτό το ταξίδι. Έτσι, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Χαροποιεί πολύ κόσμο, όχι το σκληρό πυρήνα των φιλάθλων, αλλά γενικότερα την επικοινωνία. Γιατί φαντάζομαι όλοι χθες άνοιξαν ένα ραδιοφωνάκι ή κάθισαν μπροστά στη τηλεόραση για να πληροφορηθούν την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ακριβώς, πιστεύω ότι ο προπονητής μας, κύριε Χελάκη, το έχει ανάγκη αυτό να... Ασφαλώς, κύριε Παπαδιάκοντα. Και όταν βγαίνει ο προπονητής μας, ένας Πορτογάλος, ο οποίος μιλάει ελληνικά για πρώτη φορά και λέει ότι αυτή η νίκη, αυτή η πρόκληση, ανήκει στον ελληνικό λαό, καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει το γεγονός. Μάλιστα. Είναι σαν να νικήσαμε όλοι χθες το βράδυ. Και αυτοί που έπαιζαν και αυτοί που ήταν στο γήπεδο και αυτοί που παρακολουθούσαν την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα. Κύριε Χελάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μαζί σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.